Όχι στο ποινολόγιο και στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας είμαστε σήμερα με μια φωνή λογιστές, οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί του Ηρακλείου που κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους. Σήμερα είναι μια μαζική πορεία εδώ, όλοι οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές, με συνεργασία των 7 φορέων του νομού Ηρακλείου. Είμαστε εδώ, είμαστε στο δρόμο και λέμε ένα όχι, ένα βροντερό όχι στην εφαρμογή του νέου ποινολογίου, ένα βροντερό όχι στα πρόστιμα που πραγματικά θα εξαθλιώσουν και τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους. Το φορολογικό νομοσχέδιο, το μοναδικό το οποίο μπορούν να πετύχουν είναι μόνο να εξοντώσουν την αγορά, τίποτα άλλο. Τα πρόστιμα τα οποία ισχύουν από 1/14 είναι στην ουσία εξοντωτικά και στην ουσία και ανίσπρακτα. Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους, στον πολυσυζητημένο κώδικα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Λιονταριών, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου και μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στους πολίτες. Να διαμαρτυρηθούμε αλλά και να ενημερώσουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις για το τι το περιμένει. Έχουμε βγάλει ένα φυλάδιο και με παραδείγματα να ενημερωθεί ο κόσμος. Και εδώ θα είμαστε με συνεχόμενη κινητοποίηση μέχρι το Υπουργείο να αλλάξει και να εφαρμόσει πρόστιμα αναλογικά πάνω τις βαρύτητες των παραβάσεων. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους που κατέληξε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην παραλιακή Λεωφόρο, όπου και είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργο Δικτάκη. Είναι η θηλιά των επαγγελματιών. Άδικο εκτός λογικής. Οι εμπλεκόμενοι κλάδοι κάνουν λόγο για άδικα μέτρα, με εξοντωτικά και απαράδεκτα πρόστιμα και ζητούν τα πρόστιμα να είναι αναλογικά με τη βαρύτητα της κάθε παράβασης και να καθοριστεί η διαδικασία που θα ελέγχεται από τη φορολογική αρχή, βάσει της οποίας θα διαχωρίζεται το ανθρώπινο λάθος και η αιτιολογημένη αδυναμία από την πρόθεση, τη συνέργεια και το δόλο.